καλύπτοντας τις ανάγκες του κάθε καλλιεργητή. Χιλιάδες στρέμματα κατασκευών σε όλη την Ελλάδα μας έχουν καθιερώσει. Ελβιμέ. Στο μακρύ γυαλό, έτσι. Για όλο το Δήμο, για όλο το Δήμο. Και για όλο το Δήμο. Το Δήμο υπάρχουν πολλά σοβαρά προβλήματα και λοιπόν, σοβαρά κοτρά. Δηλαδή, εμείς τα έχουμε εντοπίσει εκεί ότι είναι τα περισσότερα προβλήματα. Σύμφωνα και με τους αντιδημάρχους σας, δηλαδή μας έλεγε το πρωί ο κ. Γιονάκης για ίδρυυση, άρδευση και μεγάλη καταστροφή. Αγροτική οδοπία δεν υπάρχει. Καλά, για τις επιχειρήσεις δεν το συζητώ. Δώστε μας τη δική σας την εικόνα. Κοιτάξτε, εγώ θα μιλήσω για το Δημοτική Ενότητα του Μακρύ Γυαλού. Δεν θα μιλήσω για τη Δημοτική Ενότητα Ανάληψης. Αυτό αφορά το Δήμο Σιτίας. Εμείς από χθες το πρωί, μάλλον από το Σάββατο βράδυ και όλη μέρα χθες, σε σημεία όπως είναι στην περιοχή του Καλαμοκανιά που έχει τις πολλές ζημιές, καταφέραμε να δώσουμε νερό στον κόσμο που είχε μεγάλα προβλήματα στην ίδρυυση. Και σήμερα ένα άλλο τμήμα που είχε πρόβλημα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αποκαθίσταται για αυτή η βλάβη. Άρα λοιπόν, αποκαθιστούμε τις βλάβες όσον αφορά την ίδρυυση και την άρδευση στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας του Μακρύ Γυαλού. Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εκεί είναι το ΤΟΕΒ του Κουτσουρά, το οποίο έχουν σπάσει, που είναι μια άλλη υπηρεσία βέβαια, αλλά όπως έχω πει επανειλημμένως υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ μας, γιατί το ΤΟΕΒ με το Δήμο ανταποκρινόμαστε στους ίδιους δημότες. Εκεί πραγματικά το ΤΟΕΒ έχει υποστεί μεγάλες ζημιές και ενδεχομένως να υπάρχουν καθυστερήσεις στην άρδευση των θερμοκηπιακών καλλιεργιών. Αυτό όμως δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ, είναι δουλειά του ΤΕΒ. Τώρα, όσον αφορά για τους δρόμους, στους δρόμους έχουν και τα μηχανήματα από την Παρασκευή, εκεί δεν έχουμε προβλήματα, αλλά είναι βατή δρόμοι. Δηλαδή, μπορώ να πω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Δεν έχουμε αποκλεισμένες περιοχές. Εκεί με τη δουλειά που γίνεται, πιστεύω ότι σήμερα, αύριο, τα περισσότερα θέματα που υπάρχουν θα τακτοποιηθούν. Βέβαια υπάρχουν και κάποια σημεία τα οποία δεν θα φτιαχτούν από τη μία μέρα στην άλλη. Γιατί μιλάμε για μεγάλους δρόμους, κεντρικούς δρόμους όπως είναι ο δρόμος από το Σταυροχώρι στον Άγιο Στέφανο. Τέτοιοι δρόμοι που έχουν πάθει καθίζηση και εκεί χρειάζεται επιμέρους εργασίας. Αλλά από πλευράς κυκλοφορίας των δρόμων πιστεύω ότι μέχρι σήμερα και αύριο θα τακτοποιηθούν οι περισσότεροι δρόμοι. Τώρα, στην Ιεράπετρα, εδώ είναι τα μεγάλα προβλήματα. Τα προβλήματα είναι στις γεωτρήσεις Σαρακίνας. Εκεί έχουμε μεγάλη ζημιά στα αντλιοστάσια. Φανταστείτε ότι προσπαθεί η υπηρεσία να περάσει τα μηχανήματα με γερανό για να φτιάξουν, να επισκευάσουν τις γεωτρήσεις. Έχουμε πάθει ζημιές στους αγωγούς που κατεβάζουν το νερό προς την περιοχή της Ιεράπετρας. Γι' αυτό σε πολλά σημεία στην Ιεράπετρα αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα υδροδότησης. Εκεί κάνω μια μεγάλη επιχείρηση και πραγματικά η υπηρεσία προσπαθεί όσο το γρηγορότερα να αποκαταστήσει τη ζημιά. Εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Τώρα, στους δρόμους έχουν βγει τα μηχανήματα, καθαρίζουμε και θα τους δώσουμε σε κυκλοφορία, είτε είναι προς τη μεριά του Καλλικοβρέχτη που πάμε για το Τιβιάνο, είτε σε κάποια άλλα σημεία. Όμως υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην Αγία Παρασκευή. Εκεί έχουμε μεγάλο πρόβλημα, έχουν πέσει πάρα πολλές πέτρες, πάρα πολλά χώματα. Εκεί υπάρχει ένα θέμα, προσπαθούμε σε συνεργασία με την περιφέρεια που έχει την αρμοδιότητα στο συγκεκριμένο τμήμα να αποκατασταθεί ο δρόμος όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Τώρα, προβλήματα έχουμε στις καλλιέργειες. Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα τώρα, γιατί εντάξει, οι ζημιές που έχει ο Δήμος, οι ζημιές που έχει το ΤΟΕΒ, από εδώ, από εκεί θα τις αποκαταστήσω όπως θα το γρηγορότερα. Αλλά οι καλλιεργητές των θερμοκηπίων έχουν πάθει μεγάλη ζημιά. Προηγουμένως είχα επίσκεψη στο γραφείο μου και από αγρότες της περιοχής από το Κεντρί, που και αυτοί έχουν πλημμυρίσει. Δεν είναι μόνο, δηλαδή, μόνο στο Στόμιο, δεν είναι μόνο στο Ψαράκι, στον Κάμπο, είναι και σε πολλά άλλα σημεία του Δήμου που έχουν πλημμυρίσει τα θερμοκήπια. Και εδώ βέβαια θα τα συζητήσουμε και με τον Περιφερειάρχη, που σε λίγο θα έχουμε συνάντηση στη Δημοτική Ενότητα του Μακρύ Γυαλού. Έχει ξεκινήσει από Σιτία, θα σταματήσει τη Λαγκάδα στο Μακρύ Γυαλό, θα πάμε στο Μύρτος και θα δούμε και όλες αυτές τις ζημιές. Ούτως ή άλλως έχει γίνει έτοιμα από τη μεριά μου για να κηρυχθεί ο Δήμος έκτακτη ανάγκη. Οπότε αποδεκτό θα γίνει σήμερα από τον Περιφερειάρχη αυτό, και αν έχει ενημερωθεί ο κ. Βουλευτής, μιλήσαμε προηγουμένως, θα είναι και εκεί ο κ. Τραψανιώτης στη συνάντηση. Από ό,τι πληροφορήθηκα, είχα μια ζήτηση πριν από λίγο μαζί του. Άρα λοιπόν, βουλευτής παρόν, κυβερνητικός βουλευτής παρόν, περιφερειάρχης παρόν, δημάρχης παρόν, πιστεύω από αυτή τη συνάντηση να βγει
ό,τι καλύτερο για τους πληγέντες στην περιοχή της Ιεράπετρας. Μάλιστα, οπότε και βέβαια και τις άλλες περιοχές. Κύριε Δήμαρχε, η έκτακτη ανάγκη σημαίνει χρηματοδότηση για τις υποδομές. Βεβαίως και όχι μόνο έκτακτη για τις υποδομές, αλλά θα πρέπει να ξέρετε ότι θα πρέπει να μας δώσουν και έκτακτο προσωπικό για να καλύψουμε τις ανάγκες αυτή. Μάλιστα. Δηλαδή είναι πολλά ας πούμε έτσι, τα οποία μπορούμε να μας παραδώσει το κράτος, είτε χρήματα είτε προσωπικό, έτσι όπως αυτοί το κρίνουν βέβαια ασκόπιμα, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να βοηθήσουν για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες αυτών των ημερών. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε αναπεριμένουμε τη σύσκεψη που θα γίνει σε λίγο, παρουσία του Περιφερειάρχη και του Κυβερνητικού Βουλευτή, να δούμε τι γίνεται και πώς, αν δεν ξέρω, εντάξει, αποζημιώσει τώρα του κόσμου, δεν ξέρω πώς και αν υπάρχει κάποιο παράθυρο. Κυρία Σαγκαρά, αυτή που έχουν πληγεί στο σημείο, θα γίνει αναλυτική καταγραφή των σημείων. Ναι. Αυτά όλα θα φύγουν από το Δήμο της Ιεράπετρας, θα πάνε στις αρμόδιες υπηρεσίες και θα δούμε τι θα γίνει. Βέβαια, θα μου πείτε, εντάξει, δεν έχουμε πάρει ποτέ φράγκο, κύριε Δημαρχέ. Περίτε τις πυρκαγιές πάλι σαν Απρίλιος πριν τρία χρόνια. Αυτό θέλω να σχολιάσω. Επί των ημερών μας ως Δημοτική Αρχή έχουν γίνει μεγάλες φυσικές καταστροφές. Βλέπετε ότι πηγαίνουμε από τη Λειψιδρία στην Πλημμύρα. Από τις φωτιές στον αέρα. Δηλαδή, συνέχεια έχουμε πριν μερικές εβδομάδες κόδεψε να καούν τα σινοκάψαλα το Ρινό. Και η παραλία στα κλειά. Ήρθαν οι βροχοπτώσεις, καταστροφές, όλα αυτά λοιπόν, τα οποία εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, αλλά την τελική απόφαση την παίρνει το ίδιο το κράτος. Είναι ευθύνη καθαρά της κυβέρνησης για να χρηματοδοτήσει και να δώσει χρήματα στους πληγέντες. Σε αυτή την προσπάθεια, την οποία υποστηρίζεται από όλους μας, θεωρώ ότι κάποια στιγμή πρέπει να δοθούν κάποια χρήματα. Ναι. Δεν είναι δυνατόν ο άλλος που έχει πλημμυρίσει το θερμοκήπιο τώρα από τη μία μέρα στην άλλη. Αυτός ο άνθρωπος έχει καταστραφεί για φέτος. Για να μπορέσει να ξανακαλλιεργήσει από το χρόνο τον Οκτώβριο και πάλι. Η ζημιά είναι τεράστια. Ναι. Όμως όταν ο άνθρωπος αυτός είναι σε εξέλιξη μιας καλλιεργητικής περίοδου και κινδυνεύει, έχει καταστραφεί όλος καιρός, πώς θα ανταπεξέλθει αυτός στις οικονομικές του υποχρεώσεις. Είναι μεγάλο και τεράστιο το πρόβλημα. Εντάξει, εμείς την ίδρυψη, την άδρυψη στους δρόμους θα τα φτιάξουμε. Από εδώ, από εκεί θα συνεργαστούμε την περιφέρεια, θα βάλουμε μηχανήματα, θα αγοράσουμε τα κάτω. Ένας ιδιώτης όμως δεν μπορεί εύκολα να ανταπεξέλθει μια ζημιά σε ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο που του κατάστρεψε τη δουλειά του. Και εδώ θα πρέπει, εκεί θα πιέσω, ώστε να οι πληγέντες να αποζημιωθούν, να πάρουν κάποια χρήματα. Μάλιστα. Θα ξεκινήσει λοιπόν, λέμε, καταγραφή ζημιών στο Δήμο. Όποτε μας δώσετε το OK θα το ενημερώσουμε τον κόσμο να καταγραφούν οι ζημιές που έχουν γίνει και όσον αφορά τις υποδομές, καλά θα τα κουβεντιάσουμε και μαζί φαντάζομαι σε σύντομο χρονικό διάστημα, έτσι, να δούμε τι γίνεται, διότι ενδεχομένως δεν ξέρω αν έχουν γίνει παραλήψεις και από εσάς, από την Δημοτική Αρχή, κύριε Δήμαρχε, όπως ας πούμε στη γέφυρα του Μύρτου, που μας λένε και για αστοχίες έργου οι πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων. Θα τα κουβεντιάσουμε, δεν ξέρω αν θέλετε να απαντήσετε, επειδή υπόθηκε το πρωί και έχει γίνει μεγάλος δώρος με τη γέφυρα και καλώς έχει γίνει, έτσι, προκειμένου να βρεθούν χρήματα να αποκατασταθεί. Εγώ από την άποψή μου, πείτε μας, πείτε μας. Λίγο γρήγορα, γιατί πηγαίνω προς την περιοχή του Μακρύα, λοιπόν, έχουμε τη συνάντηση. Εκεί χρειάζεται μια μεγάλη παρέμβαση. Το έργο πρέπει να μελετηθεί εξ αρχής. Να γίνει μια τεχνική μελέτη εμπεριστατωμένη. Εγώ πιστεύω αυτό το έργο, η υποστήριξη της γέφυρας του Μύρτους, χρειάζεται ένα έργο έτσι από την εμπειρία που έχω, πάνω από ένα εκατομμύριο. Δηλαδή με 100 χιλιάρικα, 200 χιλιάρικα και 300 χιλιάρικα και να ρίξω μια πλάκα με τσιμέντο 10 πόντους, 20 πόντους και όλα αυτά δεν λύνεται το πρόβλημα. Το μνημείο θέλει σοβαρή υποστήριξη. Άρα λοιπόν για να προχωρήσουμε στη διαδικασία που χρειάζεται θα πρέπει το πρώτο πράγμα που θα ζητήσουμε είναι από εμπειρογνώμονες, από ειδικούς που έχουν εμπειρία να κάνουμε μια τεχνική μελέτη. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να κάνουμε τώρα. Μετά από εκεί και πέρα η χρηματοδότηση θέλω και πιστεύω ότι θα υπάρξει γιατί και η περιφέρεια αλλά και το ίδιο το κράτος πρέπει και έχουν υποχρέωση μα και ο Δήμος φυσικά εννοείται ο Δήμος έχουμε υποχρέωση να υποστηρίξουμε αυτό το μνημείο και να μην το δούμε όπως έγινε η άλλη γέφυρα στα Χανιά που μπροστά στις κάμερες των τηλεοπτικών συνεργείων πατέρευσε η γέφυρα.
Έτσι. Είναι ξεκάθαρο. Χρειάζεται μια σοβαρή μελέτη από ειδικούς και να. Να, και επειδή είναι καθοδόν, λέμε, ο Δήμαρχος προς το μακρύ γυαλό, υπάρχει πρόβλημα, κύριε Δήμαρχε, με τη σύνδεσή μας, αν με ακούτε. Με ακούτε. Τέλος πάντων, θα τα κουβεντιάσουμε, γιατί. Με ακούτε, κύριε Δήμαρχε? Όχι. Έχει και διακοπή η σύνδεσή μας. Και τώρα και επισήμως. Ήθελα να ρωτήσω για αυτό το φράγμα, το πρόβλημα που υπάρχει, μελέτη μας είπε ο κ. Δαμασκινάκης το πρωί. Δεν ξέρω αν... Ναι, οκ, okay, Ειρήνη. Λοιπόν, μήπως... Αλλά τέλος πάντων, είναι θέματα τα οποία θα τα βάλουμε στο τραπέζι. Να τα κουβεντιάσουμε, κυρίες και κύριοι, για τις υποδομές. Θα έχουμε την δυνατότητα, την ευκαιρία, κύριε Δήμαρχε, ξαναλέω, να τα κουβεντιάσουμε και από εδώ κάποια στιγμή, έτσι, σύντομα. Ναι, και για τη γέφυρα, την ιστορική γέφυρα, μας είπε ο κ. Δαμασκινάκης ότι έχει γίνει μια προμελέτη, να την πω, για κάποιο πρόφραγμα εκεί που ενδεχομένως θα μπορούσε να μαζέψει τα νερά, γιατί εκεί δεν είναι μόνο η γέφυρα, είναι και το τόσο νερό που φεύγει στη θάλασσα, έτσι, και δεν μπαίνει στο φράγμα. Ναι. Κύριε Σαγκαράκη, ναι. Να ξεκαθαρίσω, άλλο η αντιστήριξη της γέφυρας που χρειάζεται για να μπει στο μνημείο, και άλλο τα έργα τα αρτευτικά, όπως είναι το διάφραγμα του Μύρτου, το οποίο έχει μια εγκεκριμένη μελέτη από το συμφωνημένο τον καθηγητή, τον κύριο Μουτάφη, που και εκεί ζητάμε την χρηματοδότησή τους προκειμένου να γίνει το υπόγειο φράγμα. Και εκεί είναι ένα σοβαρό έργο. Αλλά να ξεκαθαρίσουμε. Εγώ το λέω με τι είμαι. Δεν τα ξέρω. Άλλο η άδρευση. Ναι, σας ακούω. Το ήθελα να το ρωτήσω αυτό, με την έννοια ότι δεν θα φεύγανε τόσα νερά κάτω από τη γέφυρα, να κινδυνεύσει, να διαβρωθεί δηλαδή το έδαφος εκεί. Με αυτή την έννοια το λέω, ότι. Και να μην πηγαίνουν τα νερά στη θάλασσα. Με αυτή την έννοια το είπα. Τα σύνδεσα. Τα συνέδεσα. Όταν σχεδιάζει ένα έργο, πάντα το σχεδιάζει με γνώμονα τις μεγαλύτερες ποσότητες που μπορεί να περάσουν κάτω από τη γέφυρα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θα δουν οι ειδικοί, σημασία έχει ένα πράγμα. Εδώ και τώρα χρειάζεται να χρηματοδοτηθεί μια μελέτη. Αυτό θα πω στο περιφερειάρχη σήμερα. Τη χρηματοδότηση μιας μελέτης από ειδικούς μελετές, ειδικούς επιστήμονες, ώστε να δούμε το ύψος του έργου, της χρηματοδότησης του έργου που θα κοστίσει για την αντιστήριξη της γέφυρας. Αυτό θα ζητήσω, γιατί αν δεν γίνει αυτό, δεν πρόκειται ποτέ να φτιαχτεί η γέφυρα στο Μύρτος. Άστο. Ωραία, θα έχουμε και άλλα να πούμε μετά την σύσκεψη που θα γίνει τώρα για το μακρύ γυαλό. Πολλές ζημιές, καταστροφές, εν πάση περιπτώσει, Δήμαρχε. Τι πιο σοβαρή θεωρείται αυτή στις γεωτρήσεις, στους μύθους, αν το έχω καταλάβει καλά. Μας είπε και ο Αντιδήμαρχος προηγουμένως ότι έχουν διαλυθεί οι γεωτρήσεις, δεν υπάρχει πρόσβαση από τους τεχνικούς του Δήμου να φτάσουν εκεί για να αποκαταστήσουν το νερό. Λέει ένας φίλος μου, πως από το Μύρτου της γεωτρήσης δοθεί νερό. Δεν το ξέρω το θέμα, αν το ξέρετε και θέλετε να μου απαντήσετε σε αυτό, αλλά... Η υπηρεσία, η διεύθυνση ίδρυψης άδρευσης έχει και εναλλακτικά, ας το πούμε, και εναλλακτικές προτάσεις σε περίπτωση που σήμερα είναι αδύνατο να πλησιάσουμε επιτέλους εκεί που έπρεπε να κάνουμε τις ζημιές, να δώσουμε εναλλακτικά από κάπου νερό, ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες στην Κραλιγιά, στο κλειστό και σε πολλές άλλες περιοχές της Ιεράπετρας. Ζητάω την κατανόηση του κόσμου, δεν είναι τα πράγματα εύκολα όσο ακούγονται, και θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω τα συνεργεία του Δήμου, που δύο μερόνυχτα τώρα είναι πάνω από τα προβλήματα. Και πέστε με ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα αποκατασταθούν όλες αυτές οι μεγάλες ζημίες. Ωραία. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Καθοδόν για τη σύσκεψη ο Δήμαρχος. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα να έχετε. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε. Καθοδόν λοιπόν για τη σύσκεψη που θα γίνει τώρα στο μακρύ γυαλό. Ήδη έχει ολοκληρωθεί στη Σιτία για τις καταστροφές αυτές, με τον Δήμαρχο Σιτίας τον κύριο Πατεράκη, η συνάντηση ο Περιφερειάρχης για τα προβλήματα που έχουν προκληθεί τις τελευταίες μέρες, και στη συνέχεια, όπως λέμε και από το πρωί, θα πραγματοποιηθεί αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές, στις περιοχές της Σιτίας, ενώ να θυμηθούμε ότι και ο Δήμος Σιτίας, να θυμίσουμε μάλλον ότι και ο Δήμος Σιτίας, αλλά και ο δικός μας Δήμος Ιεράπετρας, είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Θα δούμε τι θα βγει τώρα από αυτές τις συσκέψεις που γίνονται. Καλό να γίνονται συσκέψεις προληπτικές και όχι τέτοιου είδους συσκέψεις. Λοιπόν, 12 παρατέταρτο έχει φτάσει η ώρα. Εδώ στον ηχό συντονισμένοι είστε. Ένα θέμα σήμερα έχει κυριαρχήσει στην εκπομπή μας, ενώ θα μπορούσαμε να πούμε και ευχάριστα πράγματα. Θα τα πούμε σε λίγο, να κλείσουμε έτσι ευχάριστα την σημερινή εκπομπή, αφού κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Η φύση δεν έχει όρια και στεγανά. Έχει όμως προοπτική για ανάπτυξη και καινοτομίες. Αυτό πιστεύουμε και αυτό κάνουμε από το 1975 στην Ελβιμέκ ΑΕ. Κατασκευάζουμε θερμοκήπια υψηλών προδιαγραφών για μέγιστη απόδοση σε κάθε παραγωγή, με γνώμονα πάντα την ποιότητα και την καινοτομία. Θερμοκήπια μεταλλικά, ημιμεταλλικά, ξύλινα. Προτείνουμε και διαθέτουμε